Εξοβολία έχεις ξανακάνει? Ποτέ. Κατάλαβα, όπως βρεθήκαμε έτσι θα πάμε και στην εξοβολία. Ναι. Θα το ψάχνουμε το στόχο λίγο νομίζω, αλλά θα το βρούμε πιστεύω. Θεωρείς ότι τους πέτυχες τους στόχους σου στο MasterChef? Θεωρώ ότι τους πέτυχα και με το παραπάνω, δεν έφτασα στο τελικό. Αν αυτό ήθελε να δει ο κόσμος, και εγώ το ήθελα, αλλά η αγάπη που έχω πάρει από τον κόσμο μετά που έφυγα από το παιχνίδι δεν συγκρίνεται με τίποτα πιστεύω. Οπότε τι γίνεται, υπάρχουν προτάσεις για δουλειές? Προτάσεις για δουλειά υπάρχουν αρκετές. Πρώτη και σημαντικότερη του κύριου Ιωαννίδη, που μου την έκανε την ημέρα που έφυγα από το παιχνίδι. Μιλάμε, είμαστε σε επικοινωνία. Οπότε περιμένω να κλείσω εκεί. Με εξέπληξες πριν που συζητάγαμε, γιατί δεν θυμόμουν την ηλικία σου και σε είχα για 26 χρονών. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι 33 χρονών. Απίστευτο. Ευχαριστώ. Πολλοί μου το λένε ότι δεν μου φαίνεται η ηλικία μου. Εγώ μεγάλωσα στη Σπάρτη, ήθελα, δεν πέρασα σε κάποια σχολή, ήθελα να κάνω κάτι μετά επαγγελματικά για μένα, να πάω σε κάποια σχολή και αποφάσισα ότι αυτή η σχολή θα είναι μαγειρική. Η Αθήνα είναι δύσκολη πόλη για ένα κορίτσι που έρχεται από την επαρχία και προσπαθεί να ξεκινήσει τη ζωή της εδώ? Στην αρχή ήταν δύσκολο, βέβαια, ήταν δύσκολο, μόνη μου. Έφτασε σε σημείο να είσαι πολύ δύσκολα οικονομικά όταν ήρθες στην Αθήνα? Φυσικά έφτασα σε σημείο να είμαι δύσκολα οικονομικά. Υπήρξαν στιγμές που δεν είχα ούτε ένα ευρώ, ας πούμε, στη τσέπη μου. Αλλά εντάξει, δεν το έβαλα κάτω. Υπήρχαν βέβαια και γονείς μου, αλλά δεν ήθελα κι εγώ να είμαι όλη την ώρα στείλτε μου, στείλτε μου, στείλτε μου. Αλλά εντάξει, έκατσα μια εβδομάδα σπίτι μου, δεν βγήκα έξω. Άφησες τίποτα πίσω σου μπαίνοντας στο παιχνίδι? Τι εννοείς? Ήσουν ελεύθερη, μπήκες άνετη και τα λοιπά, υπήρχε κάτι? Όχι, ελεύθερη ήμουνα, δεν υπήρχε κάτι. Ερωτευμένη είσαι τώρα? Ερωτευμένη είμαι τώρα, ναι. Α, είσαι? Είμαι ερωτευμένη, ναι. Δεν στην έκανε ερώτηση, με συγχωρείς πολύ, αλλά βλέπω τόση ώρα δύο μεταγιών, ένα γάμα και ένα κάπα. Δεν έχει να κάνει αυτό. Έλα τώρα. Δεν έχει να κάνει αυτό. Αλλά εντάξει, ναι, είμαι ερωτευμένη. Μέχρι εκεί μου κάνεις άλλη ερώτηση? Όχι, όχι, μέχρι εκεί θα το πάω. Σου είπα, σε κάλεσα να έρθεις εδώ πέρα να κάνουμε μια συνέντευξη, να πούμε δύο πράγματα. Και περίμενα ότι θα έρθεις μόνη σου. Ή τουλάχιστον με κάποιο φίλο σου, με κάποια φίλη σου. Δεν περίμενα να δω το συγκεκριμένο άτομο εδώ. Θα το φωνάξω μέσα, δεν μπορώ. Να το φωνάξω. Ήρθαμε τη φίλη μου. Ήρθαμε τη φίλη μου. Τι κάνετε, πιτσινάκια μου? Πάντα πάω πουθενά χωρίς την Ιάννα και η Ιάννα χωρίς εμένα. Αυτό, αυτό, βλέπεις. Έχω την υποψία ότι όπου υπάρχει κάμερα, η Ιασμίνα έρχεται. Η αλήθεια είναι ότι της αρέσει η κάμερα. Δεν θα το κρύψουμε αυτό. Σήμερα δεν το κρύψουμε. Έχω πει εξάλλου, γιατί να το κρύψω? Εγώ το λέω. Όπως πρέπει να το πει ο καθένας που του αρέσει το γυαλί, να το πει. Δεν ανάγκη να ντρέπεται. Τι αγαπάς στην Ιωάννα Μπουρλόκα? Αγαπώ πάρα πολύ τα κοτσιδάκια της, που είναι τέλεια. Αλλά σε χαρακτήρα αγαπάω ότι είναι πάρα πολύ αληθινή και γενικά όταν μπορεί να βοηθήσει κάποιον το κάνει χωρίς δεύτερη σκέψη. Εσύ τι αγαπάς στην Ασημίνα? Εγώ αγαπάω στην Ασημίνα, καταρχήν την ευχαριστώ πολύ για τα καλά της λόγια, της το έχω ξαναπεί, ότι δεν κολώνει πουθενά αν αυτή η έκφραση είναι σωστή. Δεν το βάζει ποτέ κάτω. Ποτέ, ό,τι και να τη τύχει, είτε μέσα στο παιχνίδι που την γνώρισα και τώρα που τη βλέπω και απ' έξω, δεν το βάζει ποτέ κάτω. Τι σε εκνευρίζει στην Ιωάννα? Τι με εκνευρίζει στην Ιωάννα? Τι με εκνευρίζει? Α, ναι, με εκνευρίζει κάτι που τη έχω πει γενικά. Είναι ο χαρακτήρας, έτσι. Όταν τη λέω καμιά φορά κάτι, τη ρωτάω. Έλα ρε Σιμίνα, κλαίνω, μου μιλάς έτσι, θα κλάψω, μου μιλάς πολύ από το. Ρε Σιμίνα, και μου έτσι είναι ο χαρακτήρας μου, μου λέει, έτσι μιλάω. Και έτσι κάνω, μιλάω λίγο πιο τρυφερά, είμαι πιο ευαίσθητη, τσιλά. Εντάξει ρε Σιμίνα. Εντάξει, δεν με ενοχλεί τίποτα πάνω στην Ιωάννα, όχι. Γενικά σαν άνθρωπος δεν σπελά με ενοχλεί κάποιος. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου, να είσαι καλά. Ναι, θα έρθεις και με τους επόμενους από το MasterChef. Α, με καλέσουν να βρεθώ κάπου εδώ κοντά, θα πεταχτώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.